Με ανησυχία παρακολουθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου που αμφισβητούν το καθεστώς της συνθήκης της Λοζάνης. Το λάθος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων δεν καθησύχασε την ελληνική διπλωματία. Μπορεί ο ίδιος ο Ερντογάν να μην μίλησε για δημοψήφισμα στην Θράκη, ωστόσο στην ομιλία του αναφέρθηκε στην Θράκη, την Κύπρο και την Θεσσαλονίκη ως περιοχές στις οποίες η Τουρκία διατηρεί ιστορικά ερίσματα. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγαν χθες ότι η ανακοίνωση που εξεδόθη αμέσως όταν έγινε γνωστή η ομιλία Ερντογάν ισχύει στο ακέραιο. Η Θράκη είναι ελληνική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη είναι αδιανόητη και επικίνδυνη. Για την ελληνική διπλωματία, τα προβλήματα με τον Τούρκο Πρόεδρο εντοπίζονται σε μια δημόσια ανακοίνωση ιστορικών και ειδικά συνοριακών ζητημάτων που η συνθήκη της Λοζάνης έχει ρυθμίσει οριστικά και αμετάκλητα. Κάτι που συνιστά αναθεωρητισμό και απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα. Είναι επικίνδυνες βέβαια, έτσι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η διεθνή νομιμότητα ούτε οι διεθνείς συνθήκες. Τώρα βέβαια πιστεύω ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Πιστεύω ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών. Εκτιμώ δηλαδή ότι πρόσφατες δηλώσεις του και πολύ πιο πρόσφατες αποσκοπούν στην εσωτερική κατανάλωση. Η διεθνής κοινότητα είναι αδύνατο να καθίσει και να συζητήσει για την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Είναι πράγματα τα οποία έχω ξεκαθαριστεί στο παρελθόν. Η περιοχή μας είναι ένα καζάνι που βράζει και σίγουρα δεν θα δώσει την ευκαιρία στον κύριο Ερντογάν να κάνει το καζάνι αυτό να εκραγεί και στην περιοχή μας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών αντιλαμβάνονται ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, διότι η Τουρκία επισήμως έμεινε έξω από την μεγάλη επιχείρηση για την ανακατάληψη της Μοσούλης. Η επίθεση στην άτυπη πρωτεύουσα του ISIS θα γίνει από τους Ιρακινούς και τους Κούρδους. Το νέο πρόσχημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία απλώς ενδιαφέρεται για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, όπως είπε στην ομιλία του. Η Τουρκία εκτός από τα 79 εκατομμύρια των πολιτών της φέρει ευθύνη και απέναντι στους εκατοντάδες εκατομμύρια αδέλφια μας στη γεωγραφική περιοχή με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί. Και δίνει ανώδυνη αναφορά στον όρο του Εθνικού Συμβολέου, του Εθνικού Όρου, που υιοθέτησε στις 28 Ιανουαρίου του 1920 η τότε Οθωμανική Βουλή, λίγο πριν από τη διάλυσή της και αποτέλεσε την πολιτική παρακαταθήκη για την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας από τους εθνικιστές του Κεμάλ. Ο Τούρκος Πρόεδρος προσέθεσε πως η Τουρκία δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη της στο Χαλέπι, δεν μπορεί να αγνοήσει τους ομοεθνείς της στην Δυτική Θράκη, την Κύπρο, την Κριμαία και οπουδήποτε αλλού. Η Αθήνα παίρνει σοβαρά τις δηλώσεις και έχει αποφασίσει να μην τις αφήσει αναπάντητες. Εντάξει, είναι πάλι ένα κόλπο του Ερντογάν για να κρατηθεί στην εξουσία. Βέβαια, δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα αυτό. Το θέμα της Θράκης. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο κάποιες χρονικές περιόδους το κουκούλωσαν ή φοβήθηκαν να ασχοληθούμε με αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε πολύ προσεκτικά όμως, αλλά πολύ δυναμικά, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν οτιδήποτε προκειμένου να εδραιώσουν την εξουσία τους μέσα στο δικό τους κράτος. Μιλάω για τον Ερντογάν τώρα, γιατί αυτό γίνεται, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί όλα τα λένε καθαρά, η συνθήκη της Λοζάνης είναι καθαρή. Αυστηρό όμως ήταν το μήνυμα και του Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Ταγί Περντογάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως η Ελλάδα στήριξε τη συνταγματική νομιμότητα στη γειτονική χώρα με αφορμή το πραξικόπημα, όμως και η Τουρκία θα πρέπει να κατανοήσει πως η συνθήκη της Λοζάνης είναι αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε εκδοχή, ακόμα και την πιο καλόπιστη, αυτή η ρητορική δυστυχώς υπονομεύει αμέσως ή εμέσως τόσο τη συνθήκη της Λοζάνης όσο και τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Διότι πρέπει να τονίσω και το λέω καλόπιστα προς τη γείτονα Τουρκία ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι στηρίξαμε και στηρίζουμε τη συνταγματική νομιμότητα στην Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εμείς, η Ελλάδα, είναι η πόρτα και το παράθυρο της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Και το επιθυμούμε αυτό. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλοι σεβόμαστε και την ιστορία και το διεθνές δίκαιο.
Ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την παρουσία του για την απελευθέρωση της Έδεσας, στην προσφώνησή του σε επίτιμο δημότη της πόλης, όπου βρέθηκε εκεί για την απελευθέρωση, έστειλε μήνυμα και προς τα Σκόπια. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική, τόνισε ο κ. Παυλόπουλος. Επειδή η διεκδίκηση ονομάτων που σημαίνουν αλυτρωτισμό παραβιάζει το ίδιο το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ένταξης των γειτόνων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν πληρούν ούτε καν τις προϋποθέσεις του θεσμικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθιστούμε σαφές γιατί επιθυμούμε την καλή γειτονία και τη φιλία. Αλλά αυτή περνάει μέσα από το σεβασμό της ιστορίας και μέσα από το σεβασμό της ιστορίας και των θεσμών της ίδιας της Ευρώπης.